Εχμηρό μήνυμα προς τον υποψήφιό του και την Προεδρία του Κινάλ έστειλε σήμερα το πρωί από τη Λάρισα όπου βρέθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Επισκεπτόμενος τον Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστόκη, ο Λοβέρδος τόνισε πως η υποψηφιότητά του είναι η υποψηφιότητα νίκης και όχι καταγραφής ποσοστών και σοκομματικών συσχετισμών την επόμενη ημέρα. Είμαι υποψήφιος πρόεδρος με στόχο την εκλογή, είπε. Η δική μου υποψηφιότητα δεν είναι υποψηφιότητα καταγραφής σοκομματικού συσχετισμού, είναι υποψηφιότητα νίκης. Δεν κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος για να είμαι την επόμενη μέρα μια δύναμη μέσα στο κόμμα μου. Κατεβαίνω με την στήριξη των πολιτών για να εκλεγώ. Από την πλευρά του και ο Σαχοραστός του έδωσε ένα μυστικό δώρο, τόνισε μεταξύ άλλων πως έχει κάνει μια χρήσιμη διαδρομή ζωή στην πολιτική και στη ζωή του και αυτό είναι χρήσιμο για την πολιτική σήμερα. Συνεργασία, συνέργεια, αυτοματισμός, ταχύτητα, γιατί όλα αυτά οδηγούν στον άνθρωπο. Περισσότερες δουλειές, καλύτερες αμοιβόμενες δουλειές, γρηγορότερες οι δουλειές, μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας του αύριο. Τον ενημέρωσα για τα τρέχοντα ζητήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας, τα μακροχρόνια προβλήματα, τις λύσεις και χαίρομαι διότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μια διαδρομή ζωής. Τόσο στο Πανεπιστήμιο ως καθηγητής με ειδικές γνώσεις και ευρύτερες γνώσεις, όσο και στα Υπουργεία και στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν και παραμένει ένας βουλευτής και ήταν και ένας υπουργός δυναμικός, ο οποίος έδειξε ότι είναι και αποτελεσματικός, ότι τολμάει, ότι παίρνει αποφάσεις και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα και παίρνει γρήγορα αποφάσεις, αλλά έχει και ενσυνείδηση, ακούει τον κόσμο, ακούει την κοινωνία και προσπαθεί να προσαρμόσει τις πολιτικές του και τις αποφάσεις του στην πραγματική ζωή. Να σημειωθεί πως αύριο υποψήφιος του κινήματος αλλαγής για την Προεδρία, Ανδρέας Λοβέρδος, μιλά σε εκδήλωση στη Λάρισα.